φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου και του tricalaola.gr. Καλησπέρα από το Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων, όπου το tricalaola.gr με τον Νίκο Σαλέπη στην κάμερα και όταν θα χρειαστεί θα σχολιάσει, και τον Χριστόφορο Παπαθανασίου στο μικρόφωνο, σας προσφέρει και αυτή την αναμέτρηση, ένα σπουδαίο φιλικό παιχνίδι, μιας και ο ΑΟ Τρίκαλα φιλοξενεί στο πρώτο εντός έδρας φιλικό παιχνίδι την ΑΕ Λάρισας, για την ομάδα της Λάρισας, όπου αποτελεί το σημερινό παιχνίδι την πρόβα τζενεράλε για την έναρξη του πρωταθλήματος. Βέβαια, χθες η ομάδα της Λάρισας είχε παίξει και το φιλικό με την Ξάνθη. Αυτά τα δύο φιλικά λοιπόν, το σημερινό και αυτό που έγινε χθες, αποτελούν την πρόβα τζενεράλε για τον Σωτήρη Αντωνίου, ο οποίος θυμίζουμε ότι πέρυσι ήταν ο προπονητής στον ΑΟ Τρίκαλα και φέτος βρίσκεται στον πάγκο της Λάρισας, μάλιστα βρίσκεται από το τέλος της περσινής περίοδου ο Σωτήρης Αντωνίου. Από την άλλη, για τον ΑΟ Τρίκαλα, είναι το πρώτο φετινό παιχνίδι μπροστά στους φιλάθλους και μάλιστα παρά τις υψηλές θερμοκρασίες, το γεγονός ότι ακόμα πολλοί κόσμος βρίσκεται στις διακοπές του ή στα ορεινά, περίπου 400 άτομα βρίσκονται εδώ στο Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων και απέναντι, όπως είναι η κάμερα του Νίκου Σαλέπη, αλλά και κυρίως από την σκεπαστή κερκίδα. Και όλα λοιπόν είναι έτοιμα επί της ουσίας, αφού υπάρχουν οι αναμνηστικές φωτογραφίες, για να ξεκινήσει αυτό το φιλικό παιχνίδι. Ένα φιλικό παιχνίδι που, παραλαμβάνω, έχει την δική του σημαντική αξία, υπό την έννοια ότι για τον ΑΟ Τρίκαλα είναι το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι. Τώρα πηγαίνουν προς τον κύριο Ράτκο Ντόστανιτς, ο οποίος είναι ο προπονητής. Να θυμίσουμε ότι το tricalaola.gr βρέθηκε στα Γιάννηνα την περασμένη Κυριακή για το τουρνουά, πρώτα με την Παναχαϊκή το 0-0 και μετά με τον Μπας Γιάννηνα το 1-1. Κοντά λοιπόν στον ΑΟ Τρίκαλα σε αυτήν την φάση των φιλικών παιχνιδιών. Το Τρίκαλα και το χειροκρότημα από τους φιλάθλους για την ομάδα του ΑΟ Τρίκαλα. Και να περάσουμε λίγο στις συνθέσεις. Δημήτρης Ταΐρης, Ξενοφών Πάνος, Βασίλης Γκόλιας, Βαγγέλης Γκότοβος, Παντελής Θεολόγου, Αντώνης Τσιάρας, Στέλιος Μακρίδης, Στέργιος Τσιμίκας, Παναγιώτης Σιμελίδης, Ραφαήλ Γιουκαρής και Ιμπραμ Ράντι είναι οι επιλογές για τον κύριο Ντόστανιτς. Ο διαιτητής, ο κύριος Φώτης, είναι αυτός ο οποίος φυρίζει, πολυχρόνης Φώτης από το σύνδεσμο Πιερίας, όπως και η βοηθή του ο Κωνσταντίνος Βρούζος, Ιωάννης Μινούδης, τέταρτος ο Αλέξανδρος Μέγας, όλοι από την ΕΠΣ Πιερίας. Να περάσουμε λίγο και στην ενδεκάδα της ΑΕΛ. Γκέκας, Καρανίκας, Γκόλικνιτς, Γκόριβετς, Μπαλάς, Ρόνι, Χαλατσής, Μπάμις, Ντασαντάνα, Νούνιτς και Φριόνι είναι οι παίκτες οι οποίοι έχει επιλέξει ο Σωτήρης Αντωνίου. Στο πρώτο λεπτό, επαναλαμβάνω, φιλικό παιχνίδι, πρώτο του ΑΟ Τρίκαλα μπροστά στους φιλάθλους του και με μεγάλο, αν θέλετε, έτσι ενδιαφέρον. Τώρα η ομάδα των Τρικάλων με τον Γιουκαρή, ο οποίος προσπαθεί να μείνει όρθιος. Από την περσινή εντεκάδα, από την περσινή ομάδα, ο Πάνος, ο Γκόλιας και ο Τσιάρας είναι οι τρεις παίκτες οι οποίοι ήταν και πέρυσι στο ρόστερ. Μάλιστα ο αρχηγός, ο Βασίλης Γκόλιας, είναι για τρίτη σεζόν στον ΑΟ Τρίκαλα. Όλοι οι υπόλοιποι είναι νέα πρόσωπα που ήρθαν φέτος στην ομάδα των Τρικάλων. Υπάρχουν και απουσίες βέβαια στον πάγκο, στο δεύτερο ημίχρονο, όπως συνήθως γίνεται στα φιλικά, υπάρχουν και αρκετές αλλαγές. Θα τα δούμε όλα αυτά κατά την εξέλιξη του παιχνιδιού, ενώ είμαστε στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης και το 0-0 ανάμεσα στην ομάδα του ΑΟ Τρίκαλα και της Λάρισας. Το φάουλ λοιπόν με τον Αντώνη Τσιάρα, ο οποίος ψάχνει πίσω για τον Γκότοβο. Γκότοβος, ο οποίος ήρθε από τη Δόξα Δράμας στον ΑΟ Τρίκαλα. Τσιάρας και τώρα πίσω για τον Δημήτρη Ταΐρη, τον τερματοφύλακα που ήταν στον Απόλλωνα Σμύρνης Football στην Super League. Δεν είχε όμως συμμετοχή. Παρόλα αυτά, ένας πολύ έμπειρος τερματοφύλακας ο Δημήτρης Ταΐρης, μαζί με τον Νίκο Γιουδόπουλο, αναμένεται να αποτελέσουν ένα δυνατό δίδυμο. Και ακολουθεί ο νεαρός, ο Χρήστος Μπουρούσης, ως τρίτος τερματοφύλακας
σε σύγκριση αν θέλετε με πέρυσι, όπου θυμίζουμε ότι ο νεαρός ο Γιδόπουλος ήταν αυτός που είχε τελειώσει την σεζόν με συνεχόμενα παιχνίδια προς το φινάλε του πρωταθλήματος. Λοιπόν, κατοχή μένει για την ομάδα των Τρικάλων, με τον Τσάρα να βγάζει την σέντρα. Ράντι, συνεργάζονται τώρα οι παίκτες του ΑΟ Τρίκαλα, με τον Ξενοφών πάνω σε θέση offside και τελειώνει η προσπάθεια που πήγε να δημιουργήσει η ομάδα του ΑΟ Τρίκαλα. Με τον Γκέκα, ο οποίος πέρυσι έπαιζε στην αναγέννηση Καρδίτσας, έκανε άλμα στην καριέρα του ο Γκέκας από την αναγέννηση Καρδίτσα στη Super League με την Λάρισα. Η Λάρισα, η οποία θυμίζουμε ότι την επόμενη εβδομάδα που ξεκινάει η Super League παίζει στην Αθήνα, στη Ριζούπολη με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Ο Τρίκαλα βέβαια σε αναμονή για την κλήρωση του πρωταθλήματος. Και με την ελπίδα ότι φέτος θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα της Football League κάτω από φυσιολογικές συνθήκες. Η Λάρισα τώρα προσπαθεί μέσα από την περιοχή ο Πάνος εκεί για καλό και κακό να απομακρύνει την μπάλα σε πλάγιο out στο 4ο λεπτό της αναμέτρησης, στο 0-0. Να πούμε για το Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων, που έχει γίνει ένα lifting όπως βλέπετε στον αγωνιστικό χώρο, αφού πέρυσι τις δυνατές βροχές είχε αρκετά προβλήματα. Δεν έγινε ριζική ανακαίνιση, αλλά είναι γεγονός ότι βρίσκεται αυτή τη στιγμή που βλέπουμε τον αγώνα σε πολύ καλή κατάσταση και μακάρι έτσι να είναι σύμμαχος για τους ποδοσφαιριστές κατά την φετινή περίοδο αγωνιστικός χώρος. Επιμένουν τώρα οι παίκτες της ΑΕΛ, αλλά εκεί με ο Γιουκαρίς με υπομονή κέρδισε, αλλά επιμένουν πάλι οι φιλοξενούμενοι, θέλουν τώρα να γίνουν επικίνδυνοι, μπάλα μέσα στην περιοχή, εκεί θα διώξει με αποτελεσματικό τρόπο ο Θεολόγου, ο οποίος ήρθε από την ΑΕ Καραϊσκάκης στον ΑΟ Τρίκαλα. Το πλάγιο τώρα είναι για τους Βυσσινοί. Στο 5ο λεπτό βαδίζουμε το 0-0 ανάμεσα στον ΑΟ Τρίκαλα και την ΑΕ Λάρισας. Κίνηση τώρα για να κρατήσουν την κατοχή, για να βγάλουν τη σέντρα με τον Χαλάτση. Εκεί όμως θα κοπεί η κατοχή και τώρα προϋπόθεση με τον Γιουκαρί. Τσιμίκας προσπαθούν εκεί εξωτρικά με το φάουλ του Τσιμίκα. Ο Τσιμίκας είναι ο αδερφός του Τσιμίκα του Ολυμπιακού που έπαιξε προχθές στον αγώνα και μάλιστα ήταν από τους καλούς για την πρόκριση του Ολυμπιακού στην επόμενη φάση του Europa League. Είναι ο μεγαλύτερος αδερφός βέβαια ο Στέργιος ο Τσιμίκας, ο οποίος παίζει στον ΑΟ Τρίκαλα, ήταν για χρόνια στον Πανσεραϊκό. Το φάουλ τώρα για την ομάδα της Λάρισας, εύκολα η πρώτη απομάκρυνση. Ο Σιμελίδης θα συνεργαστεί τώρα με τον Γκόλια, δυνατή και προωθημένη παλιά. Σιμελίδης με ωραίο τρόπο εκεί. Οι παίκτες των Τρικάλων θέλουν τώρα να αλλάξει παιχνίδι προς τον Πάνο. Ωραία, κερδίζουν και το χειροκρότημα για αυτή την έμπνευση οι παίκτες των Τρικάλων. Η μπάλα έχει κοντράρει, επιμένει στον Ξενοφών Πάνο. Κίνηση Γιουκαρίς για τον Αντώνη Τσάρα. Τσάρας η μπάλα έχει κοντράρει, τελικά απομάκρυνση με τον Χαλάτση. Θέλουν να παίξουν γρήγορα τώρα οι παίκτες της ΑΕΛ, ανοίγοντας την μπάλα προς τον Φριώνη. Φριώνη με τον Θεολόγου, Φριώνη το σουτ. Θα πέσει όμως η πρώτη καλή στιγμή με τον Ταΐρη στο 6. Ο Φριώνη έκανε το σουτ, ο Ταΐρης ήταν σε καλή θέση, μπλόκαρε την μπάλα. Η πρώτη καλή στιγμή είναι για την ΑΕΛ με τον Φριώνη να πιάνει το σουτ και τον Δημήτρη Ταΐρη να μπλοκάρει την μπάλα. Και τώρα ο ίδιος προωθεί την μπάλα προς τον Τσιμίκα. Επιμένουν τώρα οι παίκτες της ΑΕΛ, αλλά εκεί είναι ο Ράντι, ο οποίος πολύ έμπειρος διεθνής ποδοσφαιριστής με την Εθνική Γουινέας. Ο Ράντι έπαιζε στην Σπάρτη, έχει περάσει και από τον Όφη. Ράντι κρατά, ψάχνει στήριγμα. Κίνηση τώρα για τους παίκτες των Τρικάλων, αλλαγή παιχνιδιού από τον Μακρύδη προς τον Γκόλια. Μπαλά έχει πάρει ύψος, θα απομακρύνει όμως αποτελεσματικά ο Μπαλάς. Προσπαθούν τώρα οι παίκτες της Λάρισας, είμαστε στο 7ο λεπτό, το 0-0 παραμένει εδώ στο Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων, σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον φιλικό παιχνίδι που το παρακολουθείτε μέσα από το www.tricalola.gr. Κυβελίδης, Σιμελίδης, συγγνώμη, Σιμελίδης, Ράντι Σιμελίδης, η μπάλα τελικά στον τερματοφύλακα τον Γκέκα. Γκέκας θα μεταβιβάσει την μπάλα παίζοντας με τα χέρια και ψάχνει τώρα με την... από την πλευρά του Γοριέντες. Πιέζουν οι παίκτες του ΑΟ Τρίκαλα στο χώρο του κέντρου, κυκλοφορία από τους παίκτες του Σωτήρη Αντωνίου, προσπαθούν με τον Μπαλά. Άνοιξε παιχνίδι και ο Γκόλιβιτς,
πίσω για τον Γκέκα, πιέζεται από τον Σιμελίδη, μπάλα έχει πάρει, ύψος διεκδικείται ο Πάνος και τελικά το πλάγιο για την ομάδα της Λάρισας, ενώ οδεύουμε προς το 8ο λεπτό, το 0-0 παραμένει. Είχαμε στο 6 το σούτ του Φριώνη, το οποίο όμως βρήκε σε ετοιμότητα τον Ταΐρη, ο οποίος μπλόκαρε την μπάλα. Η ομάδα των Τρικάλων τώρα προσπαθεί με τον Ράντι να παίξει με ταχύτητα. Ο Ράντι ένας πολύ έμπειρος, κοιτάξτε τι ωραία ενέργεια κάνει ο Ράντι, πραγματικά εξαιρετικός ο παίκτης των Τρικάλων. Κίνηση, έπεσε στο έδαφος χωρίς να είναι κάτι, λέει ο Μακρύδης. Εδώ το χειροκρότημα για τους παίκτες των Τρικάλων, εξαιρετική η προσπάθεια του Ράντι στο 8ο λεπτό. Λοιπόν, ο Ράντι έκανε ατομική προσπάθεια, τώρα βγαίνουν όμως της Λάρισας με πολύ ταχύτητα, εξαιρετική κίνηση και γκολ από τον Νούνιτς, ο οποίος έφυγε με ταχύτητα στο 9. Ο Νούνιτς λοιπόν, ο οποίος πέρασε όλη την άμυνα των Τρικάλων, σαν σταματημένος ως πέρασε ο Νούνιτς, εξαιρετικό γκολ έκανε το πλασέ και το 0-1 στο 9. Εκεί λοιπόν που ο Ράντι έκανε την ωραία προσπάθεια και έδιωξαν οι αμυντικοί της ΑΕΛ, βγήκε όμως στην αντεπίθεση, εκεί με ταχύτητα ξέφυγε από τους παίκτες, από τους αμυντικούς του ΑΟ Τρίκαλα και έγινε το 0-1. Είναι φυσιολογικό, γιατί μην ξεχνάτε ότι οι παίκτες της Λάρισας είναι στο τέλος της προετοιμασίας, ενώ η ομάδα του ΑΟ Τρίκαλα και όλες οι ομάδες της Football League είναι στη μέση της προετοιμασίας, και νομίζω ότι αυτό φάνηκε καθαρά σε αυτό το sprint, συν την ταχύτητα του Νούνιτς, αλλά και το γεγονός έτσι εδώ της προετοιμασίας, αν θέλετε, παίζει ρόλο. Είπαμε ότι η Λάρισα σε λιγότερο από μία εβδομάδα ξεκινά το πρωτάθλημα της Super League. 0-1 λοιπόν. Για να δούμε η συνέχεια τώρα του παιχνιδιού με τον Τσιμίκα, Κιβελίδης, Πάνος, Σιμελίδης, δοκάρι, εξαιρετική προσπάθεια, εξαιρετική, Σιμελίδης, μεγάλη ευκαιρία για το 1-1 στο 10. Ο Σιμελίδης λοιπόν έκανε το σου, την μπάλα στο κάθετο δοκάρι. Εδώ ο ΑΟ Τρίκαλα πλησίασε στον γκολ, πλησίασε στην ισοφάριση. Ο Σιμελίδης λοιπόν δεν είχε σύμμαχο την τύχη, ένα πολύ ωραίο σου, την μπάλα στο κάθετο δοκάρι και έφυγε out. Στο 10 λοιπόν ο ΑΟ Τρίκαλα πλησιάζει στην ισοφάριση. Θυμίζουμε ότι στο 9 ο Νούνιτς έκανε το 0. Ήταν πολύ ωραία ατομική προσπάθεια του Ράντι, που έδειξαν τελευταία στιγμή αμυντική. Στην αντεπίθεση ήρθε το γκολ για την Λάρισα και ένα λεπτό αργότερα το δοκάρι για τον ΑΟ Τρίκαλα. Εδώ φάουλ που έχει κερδίσει ο Πάνος. Ένα γεμάτο δεκάλεπτο σε αυτό το φιλικό εδώ στο Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων. Η Λάρισα προηγείται από το 1ο λεπτό με τον γκολ του Νούνιτς. Τα Τρίκαλα είχαν τη μεγάλη ευκαιρία στο 10 να ισοφαρίσουν με το σουτ του Σιμελίδη με την μπάλα να σταματά στο κάθετο δοκάρι. Και το παιχνίδι έχει ξεκινήσει πάρα πολύ δυνατά. Ένα φιλικό παιχνίδι όπου αποδεικνύεται ότι οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων διαθέτουν όρεξη και διάθεση σε αυτό το ξεκίνημα της αναμέτρησης. Πάντα το 0-1 από το 9 με το γκολ του Νούνιτς προηγείται η ΑΕΛ εδώ στο Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων. Το πλεονέκτημα για τον Μακρύδη, ο οποίος ψάχνει το Ράντι. Ο Ράντι πάλι βγήκε μπροστά με τον διαιτητή να λέει ότι δεν υπάρχει παράβαση, διεκδικείται η μπάλα. Και τώρα κάποιες φωνές από τους φιλάθλους αφού ζήτησαν φάουλ. Ο Ράντι, ο οποίος είπαμε ότι στο 8 έκανε μεγάλη κούρσα, δεν μπόρεσε να κάνει την τελική προσπάθεια, έδιωξε την αμυντική της Λάρισας. Και βέβαια είναι ένας ποιοτικός παίκτης. Και εδώ ο πρωταγωνιστής για την πλευρά του ΑΟ Τρίκαλα, ο Σιμελίδης, ο οποίος μετά τον γκολ της Λάρισας είχε το σούτ, την μπάλα όμως δεν είχε και την τύχη μαζί του ο Σιμελίδης. Η μπάλα στο κάθετο δοκάρι του Γκέκα και το 0-1 παραμένει. Ενώ πλέον βαδίζουμε στο 12ο λεπτό. Κάποιες παρατηρήσεις από τον διαιτητή, από την πιερία, τον πολυχρόνη Φώτη. Και τώρα συνέχεια με τον Σιμελίδη πάλι, ο οποίος είναι δραστήριος ο Σιμελίδης. Από τον Απόλλωνα Πόντου στον ΑΟ Τρίκαλα. Γκόλιας έχει κλειστεί, προσπαθεί για τη σέντρα και τελικά δεν μπόρεσε και ήταν δύσκολο για να βγάλει τη σέντρα. Μπαλά έφυγε out με τον Γκέκα τώρα να ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο 12ο λεπτό από το 9 με τον γκολ του Νούνιτς. Η Λάρισα προηγείται εδώ στα Τρίκαλα του ΑΟ Τρίκαλα με 0-1. Τα Τρίκαλα μετά τον γκολ που δέχτηκαν στην επόμενη φάση, στο 10ο λεπτό, είχαν το δοκάρι με τον Σιμελίδη. Με δύναμη διεκδικεί την μπάλα στο χώρο του κέντρου και πάλι οι παίκτες της Λάρισας προσπαθούν με τον Φριώνη,
ο οποίος μένει όρθιος με ωραία προσποίηση, ο Φριώνη. Θα βγάλει τη σέντρα εκεί ο Θεολόγου, όπως απομακρύνει, αλλά όχι σταθερά. Επιμένουν οι παίκτες της ΑΕΛ. Εκεί είναι ο Πάνος, ο οποίος τώρα προσπαθεί να βγάλει την μπάλα από την περιοχή του. Μακρύδης κρατά και πάλι για τον Ράντι. Για να δούμε αν θα μπορέσει ο Ράντι να κάνει το κοντρόλ σε πρώτη φάση. Βλέπετε εξαιρετικά δείγματα γραφής αυτό το ξεκίνημα από τον Ράντι και με την ταχύτητα και με το γεγονός πώς κρατάει την μπάλα. Κίνηση. Χέρι, λέει ο διαιτητής, ότι χρησιμοποίησε ο Τσιμίκας το χέρι για να κάνει το κοντρόλ της μπάλας. Ο Ράντι είναι ικανός να κάνει όλο το παιχνίδι. Ο Ράντι έχει δείξει πραγματικά ότι δεν έπαιξε, να το πούμε αυτό, Νίκο, ότι δεν ήταν, ήταν εκτός. Κάποια μικροπροβλήματα και τώρα υπάρχουν παίκτες, είναι λογικό, μιλάμε για καθαρά παιχνίδια προετοιμασίας. Εμείς βέβαια και όλοι οι φίλοι θέλουν οι ομάδες να μην χάνουν ούτε στέκο γενικά διπλά, αλλά οι προπονητές προφανώς αυτό που τους ενδιαφέρει να βγάζουν έτσι, τα δικά τους συμπεράσματα. Το 0-1 ενώ είμαστε στο 14ο λεπτό. Ψηλά η μπάλα. Άκουσαμε λοιπόν και το σχόλιο του Νίκου Σαλέμπη. Ενώ είμαστε στο 14ο λεπτό. Από το 9 με τον γκολ του Νούνιτς η Λάρισα προηγείται των Τρικάλων. Στο επόμενο λεπτό μετά τον γκολ στο 10 τα Τρίκαλα είχαν το δοκάρι με τον Σημελίδη. Και γενικά σε αυτό το ξεκίνημα, σε αυτά τα 14 λεπτά, και παρά το γεγονός ότι ο Τρίκαλα βρίσκεται πίσω στο σχόρ, έχει δείξει ότι είναι μια ομάδα η οποία δουλεύει. Είπαμε είναι στη μέση της προετοιμασίας ο Τρίκαλα. Αντίθετα, η Λάρισα είναι στο τέλος. Είναι στο τέλος γιατί πολύ απλά την ερχόμενη εβδομάδα είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι και μάλιστα εκτός έδρας στην Ριζούπολη με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Κίνησε τώρα, η μπάλα πήρε ύψος, διεκδικείται, για να δούμε ποιος θα την κατεβάσει. Τελικά είναι ο αρχηγός, ο Γκόλιας, ο οποίος την άφησε να καταλήξει πλάγιο out. Συμπληρώνουμε σε λίγο το πρώτο τέταρτο του φιλικού. Η Λάρισα προηγείται με 1-0 του ΑΟΤ Τρικαλά. Προσπάθεια τώρα για τους παίκτες των Τρικάλων, με τον Μακρύδη από πλάγια πάλι ο Ράντι, ο οποίος θέλει να φύγει κατά μέτωπο. Όχι, λέει ο διαιτητής, δεν υπάρχει φάουλ, επιμένει ο Ράντι. Εκεί λοιπόν οι διαμαρτυρίες προς τον διαιτητή για φάουλ. Ο Θεολόγου έχασε το κοντρόλ. Έτσι λοιπόν προσπάθησε εκεί ο Φιόρη. Η μπάλα πίσω για τον Ταΐρη, ο οποίος με δύναμη απομακρύνει την μπάλα από την περιοχή του. Προσπάθεια τώρα με τον Πάνο, ο οποίος άφησε την μπάλα να καταλήξει πλάγιο out. Το πλάγιο λοιπόν με τον Πάνο. Ψάχνει κάποιον συμπαίκτη, κάνει κίνηση ο Μακρύδης, αλλά είναι και προς τον Γιουκαρή. Και τώρα απομακρύνουν με τον Μπάμι. Θεολόγου θα μείνει όρθιος, θα κρατήσει την κατοχή της μπάλας. Γιουκαρής με τον Πάνο, ο οποίος πάτησε, έχασε την κατοχή. Και τώρα οι παίκτες της Λάρισας θέλουν να βγουν στην δική τους γρήγορη επίθεση. Μπάλα από πλάγια, με ωραίο τρόπο εδώ αναπτύσσεται η ΑΕΛ. Κίνηση, απομάκρυνση της μπάλας, Τσιμίκας για τον Ράντι. Ο Ράντι προσπαθεί, εκεί όμως έρχεται με ωραίο τρόπο για να καλύψει την μπάλα και παραχώρησε το πλάγιο του Καρανίκας. 16ο λεπτό, ΑΟ Τρίκαλα ΑΕΛ 0-1 από το 9 με το γκολ του Νούνιτς να χωρίσει τις δύο ομάδες. Τα Τρίκαλα πάντως στο 10 είχαν το δοκάρι με τον Σημελίδη, αλλά δεν ήρθε η σοφάριση. Και τώρα σιγά σιγά έχουν ανάψει βέβαια και οι προβολείς, άλλωστε όλα δείχνουν έτσι ότι το δεύτερο ημίχρονο θα γίνει κάτω από και μόνο κάτω από το φως των προβολέων, αφού θα έχει πέσει το σκοτάδι εδώ στο Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων. Κίνηση τώρα με τον Τσιάρα, ο οποίος άλλαξε για τον Γιουκαρή. Γιουκαρής, κίνηση Μακρύδης, Μακρύδης Γιουκαρής, ψάχνει στήριγμα. Προσπαθούν και πάλι ωραία κίνηση. Ο Ράντι δεν υπάρχει offside. Ράντι γύρισε την μπάλα προς τον Σημελίδη, φοβήθηκε να κάνει μόνος του το shoot. Κίνηση offside, ήταν και offside στη συνέχεια βέβαια ο Ράντι, αλλά το shoot λοιπόν στο 17 από τον Τσιμίκα. Στο 17 λοιπόν ο Τσιμίκας έκανε το shoot. Ο Γκέκας με δεύτερη προσπάθεια μπλόκαρε. Καλή στιγμή εδώ για να ισοφαρίσει ο ΑΟ Τρίκαλα, δεύτερη καλή στιγμή. Ίσως αν ο Ράντι δεν... Βρίσκονται εύκολα. Το ΑΟ και οργανώνουν καλά το παιχνίδι.
κάνουμε οργανωμένες επιθέσεις. Έτσι ακριβώς. Και βέβαια είχαν και τη μεγάλη ευκαιρία με το δοκάρι, αλλά βλέπουμε και ο τρόπος ανάπτυξης. Ίσως εδώ ο Ράντι, αν έκανε ο πρώτος το σουτ, να ήταν ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα για τον Αγκέκα. Προτίμησε την μπάσα, έγινε το σουτ από τον Τσιμίκα, μπλόκαρε τελικά ο Γκέκας, κράτησε το 0 για την ομάδα του. Εδώ έχουμε σκληρό φάουλ με τον διαιτητή να κάνει τις παρατηρήσεις στον Τσάρα για αυτό το φάουλ το οποίο έγινε στο χώρο του κέντρου. Έτσι λοιπόν τελειώνει αυτή η προσπάθεια στο 18ο λεπτό της αναμέτρησης με το φάουλ του Αντώνη Τσάρα. Η Λάρισα, η οποία θυμίζω από το 9 προηγείται εδώ στα Τρίκαλα με τον γκολ του Νούνιτς με 1-0 του ΑΟ Τρίκαλα, που όμως, όπως είπε και ο Νίκος Αλέμπης, αυτά τα 18 λεπτά, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται πίσω από το σκορ, η τρικαλή ομάδα έχει δείξει πολύ καλά θετικά δείγματα γραφής. Εδώ ο Θεολόγου ψύχρεμα θα απομακρύνει προς τον Σιμελίδη, μπάλα έχει κοντράρει πάνω στον Ράντι, ο Ράντι κρατά για τον Γκόλια. Γκόλιας Τσάρας, κίνηση τώρα, βάλει ο Ράντι, ο οποίος νομίζω ότι έχει κερδίσει τις εντυπώσεις αυτά τα 19 λεπτά. Υπάρχει γήπεδο τώρα για τον Γιουκαρί, τα χειροκροτήματα, αρέσει η ανάπτυξη του ΑΟ Τρίκαλα. Πάνος, κίνηση με τον Μακρύδη και πάλι για τον Πάνο, κίνηση Τσιμίκας, Τσάρας, αλλάζουν πολλές μπάλες οι παίκτες των Τρικάλων. Γιουκαρίς βρήκε τον Πάνο, Πάνος ψάχνει και αυτό στήριγμα για τον Γιουκαρί. Η μπάλα όμως εκεί δεν μπόρεσε να συνεργαστούν με τον Μακρύδη. Έτσι λοιπόν η μπάλα καταλήγει out. 19 λεπτά στο Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων. Φιλικό παιχνίδι, πρώτο εντός έδρας φιλικό παιχνίδι για τον ΑΟ Τρίκαλα. Η Λάρισα είναι αυτή που προηγείται όμως από το 9 με τον γκολ του Νούνιτς. Τα Τρίκαλα είχαν στο 10 το δοκάρι με τον Σιμελίδη και στο 17 το σου του Τσιμίκα που μπλόκαρε ο Γκέκας. Ο Γκέκας δεν είχε καμία σημασία το 1-0, το 0-1, αλλά σημασία είχε ότι ο ΑΟΚ αναπτύσσεται όπως πρέπει. Και ναι, βλέπουμε καλό ποδόσφαιρο. Έτσι λοιπόν. Ακριβώς, και γι' αυτό Νίκο έχουμε και τα χειροκροτήματα σε αυτά τα 20 λεπτά. Έτσι, γιατί αρέσει ο τρόπος, η προσπάθεια και επαναλαμβάνω για έναν ΑΟΚ Τρίκαλα που είναι στη μέση της προετοιμασίας. Αντίθετα η ΑΕΛ, εκτός από το γεγονός ότι είναι ομάδα στη Super League, είναι και ομάδα η οποία ολοκληρώνει την προετοιμασία της, αφού την επόμενη εβδομάδα, το επόμενο Σαββατοκύριακο, ξεκινά το πρωτάθλημα της Super League. Για να δούμε πάλι αυτό που έλεγε ο Νίκος Αλέμπης, η ανάπτυξη για τους παίκτες των Τρικάλων. Μακρύδης, Γιουκαρίς και κίνηση τώρα με τον Τσιμίκα. Γιουκαρίς κρατάνε την μπάλα οι παίκτες των Τρικάλων, Μακρύδης κάνει την προσποίηση. Η μπάλα πάλι στον ίδιο, τα τριγωνάκια για να ανοίξουν την άμυνα της Λάρισας, κρατάνε την κατοχή Θεολόγου. Προσπάθεια λοιπόν από την πλευρά των Τρικάλων με τον Γκόντοβο, ο οποίος θα γυρίσει πίσω στον τερματοφύλακά του τον Ταΐρη. Ταΐρης περιμένει κάποιο στήριγμα, προσπάθεια, μπάλα ψηλά, κρατάει ο Γιουκαρίς στον Τζιάρα. Και πάλι παγώνει ο ρυθμός με τον Θεολόγου. Θεολόγου θέλει να κάνει την κίνηση ο Πάνος. Εκεί όμως ο Πάνος πήγε να κλέψει την μπάλα από τον Γκέκα, ο οποίος έχει βέβαια το πλεονέκτημα, παίζει και με τα χέρια. Έστω και με δεύτερη προσπάθεια, έξυπνη η μεταβίβαση της μπάλας προς τον Πάνο. Τελικά ο Γκέκας όμως ήταν στην σωστή θέση και αποσόβησε τυχόν κίνδυνο για την εστία της Λάρισας, η οποία προηγείται από το 9 με 1-0 των Τρικάλων σε αυτά τα 21 λεπτά της αναμέτρησης. Αλλά βλέπουμε έναν ΑΟ Τρίκαλα ο οποίος είχε το δοκάρι, έχει καλή κυκλοφορία και γενικότερα έχει καταφέρει να κερδίσει το χειροκρότημα των φιλάθλων σε αυτά τα 22 λεπτά. Είπαμε ότι τα φιλικά παιχνίδια είναι χρήσιμα. Ο καθένας προσπαθεί βέβαια και για το αποτέλεσμα, αν και η ουσία είπαμε είναι για τους προπονητές να βγάζουν συμπεράσματα γιατί ο καθρέφτης είτε το θέλουμε είτε όχι είναι τα επίσημα παιχνίδια. Εδώ ήρθε το corner για την ομάδα των Τρικάλων στο 22ο λεπτό. Γρήγορα θα εκτελεστεί για να πιάσουν απροετοίμαστη την άμυνα της Λάρισας, όπου τώρα ο Τσιμίκας με δεύτερη προσπάθεια θέλησε να απομακρύνει. Τελικά είναι σε σωστή θέση οι παίκτες της Λάρισας και μάλιστα θέλουν τώρα να κερδίσουν για να παίξουν με ταχύτητα προς την αντεπίθεση. Εδώ για να δούμε αν θα οργανωθεί η άμυνα των Τρικάλων. Από πλάγια εκεί ο Ράντι, ο οποίος έχει την σωστή τοποθέτηση. Ο Ράντι ψάχνει στήριγμα για τον Γιουκαρί.
χειροκρότημα συνέχεια για το Ράντινικο, έτσι. Ράντι από την μία πλευρά στην άλλη βρίσκεται στο χώρο και γι' αυτό ακριβώς εκεί να οργανώσει το παιχνίδι του out. 23ο λεπτό. Τρίκαλα Λάρισα στο 0-1. Όπως είπαμε, όμως ένα σαό Τρίκαλα που σε αυτά τα 23 λεπτά στέκεται πολύ ωραία, με πολλή διάθεση και με τους φιλάθλους οι οποίοι ούκο λίγες φορές έχουν χειροκροτήσει τους παίκτες του Ράτκο Ντόστανιτς. Ο οποίος βέβαια έχει περάσει με επιτυχία. Λάρισα επί της ουσίας ήταν ο προπονητής που έβαλε τις βάσεις για να κερδίσει το εισιτήριο ανόδου η Λάρισα για την Football League. Εδώ ο Σημελίδης λέει ότι σμπρώχτηκε, διαιτητής και βοηθός λένε ότι όλα έγιναν νόμιμα. Διαμαρτύρεται ο Σημελίδης, ο διαιτητής και ο βοηθός λένε ότι δεν υπήρχε παράβαση, ήταν στη διεκδίκηση της μπάλας και τελειώνει αυτή η προσπάθεια. Ο Γκόλια σταματά την αντεπίθεση της Λάρισας, Γκότοβος, κίνηση τώρα για τους παίκτες των Τρικάλων με την πίεση που θέλουν να ασκήσουν στον χώρο του κέντρου. Θέλουν να βγουν με ταχύτητα τώρα από πλάγια. Ο Γκόλιας είναι αυτός ο οποίος αντέδρασε προς τον Σημελίδη. Εκεί έπιασε την κεφαλιά για να απομακρύνει την μπάλα. Σημελίδης ψάχνει στήριγμα. Εκεί Ράντι προς τον Πάνο. Πάνο ζυγίζει για τη σέντρα. Τώρα θα τη βγάλει. Η μπάλα δεν έχει απομακρυνθεί ακόμη. Επιμένουν περισσοτρικάλων με τον Βασίλη Γκόλια. Ο αρχηγός βγάζει ωραία σέντρα για τον Ράντι. Μεγάλη ευκαιρία. Να λοιπόν στο 24, μία ακόμα καλή στιγμή με την σέντρα του Γκόλια συστημένη. Ο Ράντι έπιασε την κεφαλιά, ήταν μόνος του, αλλά ήταν άστοχη μπαλά out. Πολύ μεγάλη ευκαιρία και αυτή, Νίκο, έτσι πολύ ωραία η σέντρα. Αν έμπαινε τον γκολ θα μιλούσαμε για το τέλειο γκολ στη συνεργασία. Όχι, ψάχνουν τον γκολ συνέχεια, ψάχνουν τον γκολ και για πολύ καλό παιχνίδι, πολύ καλό παιχνίδι. Βλέπουμε παιχνίδι, δηλαδή, μπορώ να σου πω, Αλφαεθνικής, ναι. Με πολλή διάθεση, 25 λεπτά, Τρίκαλα Λάρισα στο 0-1, με τα Τρίκαλα όμως να έχουν τρεις πολύ καλές ευκαιρίες, ήταν δοκάρι, άλλες δύο πολύ καλές στιγμές για να ισοφαρίσουν και γενικότερα είναι και ο τρόπος ανάπτυξης. Να, όπως και τώρα, κοιτά, υπάρχει βέβαια offside σύμφωνα με τον βοηθό. Είναι, ξέρετε, από τις φάσεις οι οποίες πραγματικά από εδώ που βρισκόμαστε θεωρούμε ότι είναι καλυμμένος ο παίκτης, αλλά νομίζω ότι ο βοηθός πάντα είναι στην καλύτερη θέση. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, 25 λεπτά. Τρίκαλα Λάρισα στο 0-1. Μπάλα πίσω για τον Γκέκα. Το γκολ του Νούνιτς από το 9 χωρίζει τις δύο ομάδες. Προηγείται η Λάρισα, αλλά η ομάδα των Τρικάλων είναι αυτή που θα έλεγα που σε αυτά τα 25 λεπτά έχει κλέψει τις εντυπώσεις. Απάντησε σχεδόν αμέσως με κλασική ευκαιρία με το δοκάρι του Σημελίδη, το σουτ του Τσιμίκα, την κεφαλιά του Ράντι και γενικότερα και ο τρόπος ανάπτυξης. Ένα άλλο Τρίκαλο ο οποίος αρέσει έτσι στους φιλάθλους αυτά τα 26 λεπτά. Νομίζω ότι αφήνει υποσχέσεις αυτή η εμφάνιση και για να δούμε βέβαια πώς θα εξελιχθεί το φιλικό παιχνίδι. Εκεί κατέβασε την μπάλα με ωραίο τρόπο ο Μακρύδης για τον προσπάθεια για να αναπτυχθούν από τον Γιουκάρη στον Πάνο και τώρα ο Ράντι. Βλέπουμε ότι ο κύριος Ντόστανιτς αλλάζει τους παίκτες του, αλλάζει έτσι πλευρά ανάπτυξης, δουλεύει δηλαδή την ομάδα, γιατί αυτή είναι και η ουσία των φιλικών παιχνιδιών. Η μπάλα κόντρα, οι παίκτες της ΑΕΛ είναι αυτοί που ευνοούνται τώρα με τον Χαλάτσι, αλλά δεν μπόρεσε να συνεργαστεί και πάλι η μπάλα για τον Γκότοβο. Γιουκαρίς, Ραφαήλ Γιουκαρίς, έπαιξε αλφαεθνική με την Καλονή βέβαια. Ράντι, πολλές φορές σε αυτά τα 27 λεπτά πήρε το χειροκρότημα της κερκίδας. Μακρύδης βρήκε τον αρχηγό του, τον Γκόλια. Σημελίδης, κινητικός ο Σημελίδης, εκεί δεν έγινε έτσι συνεργασία αν και πέρασε η μπάλα. Και πάλι η παίκτης των Τρικάλων, εδώ ο Γκότοβος ο οποίος διαμαρτύρεται και εδώ φάνηκε ότι ήταν καθαρή η φάση, αλλά είπαμε οι διαιτητές είναι αυτοί κοντά, εντάξει εμάς τώρα από εδώ μας φαίνονται ίσως κάπως διαφορετικά κάποια σφυρίγματα. Ο Νούνιτς πάντως κέρδισε το φάουλ από τον Γκότοβο, κίνηση τώρα για να οργανώσουν με τον Γκόλκιτς. Γκόλκιτς ξανά περιμένει στήριγμα,
27ο λεπτό. ΑΟ Τρίκαλα, ΑΕΛ Άρισσας 0-1 με τον γκολ του Νούνιτς από το 9. Αλλά ένα ΑΟ Τρίκαλα, ο οποίος πέρα από το δοκάρι που είχε στο 10 μέτρο, σε Σεμιλίδη για να σοφαρίσει και άλλες δύο ευκαιρίες, έχει δείξει μια πολύ πολύ καλή εικόνα και έχει ικανοποιήσει τους φιλάθλους που αψήφισαν, αν θέλετε, το γεγονός τις υψηλές θερμοκρασίες. Γύρω στα 500 άτομα είναι εδώ στο Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων σε μια δύσκολη μέρα, έτσι, με κοινωνικές εκδηλώσεις, με αρκετούς βέβαια στη δροσιά των ορεινών του νομού Τρικάλων, ακόμα και σε κάποιες παραλίες, αλλά η πιστή του ΑΟ Τρίκαλα. Και νομίζω, Νίκο, ότι αυτή η απόδοση μέχρι στιγμής είναι σίγουρο ότι στο επόμενο φιλικό, και δεν λέω βέβαια για το σούπερ φιλικό το οποίο θα υπάρξει με την ΑΕΚ στις 7 Σεπτεμβρίου, αλλά και σε τυχόν άλλα φιλικά που θα γίνουν, νομίζω ότι θα αποτελέσει κράχτη για να έρθει όλο και περισσότερος κόσμος για να δει την ομάδα του Ράτκο Ντόστανιτς. Γιατί παίζει αυτή τη στιγμή, παίζει πολύ καλό ποδόσφαιρο, δεν υπάρχει αμφιβολία καμία. Γιατί έχει και την εκδοχή τη μπάλα, αλλά προσπαθεί πάντα και για τον κόλο. Ανεξάρτητα του μεδενάνα, έτσι. Και νομίζω ότι οι φίλοι του tricalola.gr είχαν πάρει και μια καλή γεύση τόσο στο παιχνίδι με τον Μπεναχάκη, αλλά κυρίως στο παιχνίδι με τον Μπας Γιάννενα, έτσι, που και εκεί ήταν πολύ καλά τα δείγματα. Φάνηκε το πρόσωπο του ΑΟΚ. Σεμελίδης, έκλεψε ο Μακρύδης, Ράντι, κράτησε, βλέπει εξαιρετική κίνηση. Ο Πάνος μένει όρθιος, εκεί τραβήχτηκε, όχι, δεν μπόρεσε να κάνει ο Πάνος το 29, τελευταία στιγμή του πήραν την μπουκιά από το στόμα. Ο Πάνος λοιπόν πήγε να πλασάρει πάνω στον Γκέκα. Μεγάλη στιγμή εδώ για το 1-1 και εδώ στο 21ο λεπτό. Ένα ΑΟ Τρίκαλα, επαναλαμβάνω, ο οποίος αρέσει. Μπορεί να μην έχει πάλι γκολ, μπορεί να βρίσκεται πίσω στο σκορ, αλλά για αυτά τα 29 λεπτά έχει κερδίσει. Βεβαίως, και έχει κερδίσει πολλές φορές το χειροκρότημα των φιλάθλων. Ηρεμούν τώρα το παιχνίδι τους οι παίκτες της Λάρισσας με τον Μπαλά. Κίνηση για να αναπτυχθούν με τον Χαλάτσι. Εκεί θα βγει ο Ταΐρης, διάβασε σωστά την φάση για να παραχωρήσει το πλάγιο ΑΟ του τερματοφύλακας του ΑΟ Τρίκαλα. Και πάλι η πίεση από την πλευρά των Τρικάλων. Κράτησαν όμως με ωραίο τρόπο ο Χαλάτσις την μπάλα και θέλουν τώρα να απλώσουν και να αλλάξουν πεδίο δράσης οι παίκτες της ΑΕΛ με τον Δεσαντάνα. Ο Μακρύδης έβαλε πολύ έξυπνα το σώμα του για να κερδίσει την κατοχή. Τσιμίκας και πάλι για τον Σημελίδη, ο οποίος θα βάλει την μπάλα μπροστά. Σημελίδης έχασε το κοντρόλ εκεί. Μπερδεύτηκαν οι παίκτες της Λάρισσας με την πίεση του Σημελίδη. Μακρύδης, για να δούμε. Κίνηση για τον Τσιμίκα. Τσιμίκας κατέβασε Ράντι. Ο Ράντι ψάχνει τον Πάνο. Ράντι κάνει την προσποίηση. Βρήκε πάλι με ωραίο τρόπο. Να λοιπόν οι παίκτες των Τρικάλων που πιέζουν, θέλουν να φτάσουν στην ισοφάριση. Έβαλε πολλά φάλτσα εκεί ο Βασίλης Ογκόλιας. Δεν έχει απομακρυνθεί η μπάλα όμως από τον πολύ φάλτσο. Στο 31ο λεπτό βρισκόμαστε. ΑΟ Τρίκαλα ΑΕΛ 0-1. Αλλά ένα ΑΟ Τρίκαλα ο οποίος έχει δείξει ένα εξαιρετικό πρόσωπο σε αυτά τα 31 λεπτά. Γιουκαρίς, Τσιμίκας, κίνηση τώρα με τον Ογκόλια. Δοκιμάζει για τον Σημελίδη σε θέση offside πάλι ο βοηθός. Εδώ υπάρχει και παίκτης ο οποίος είναι πεσμένος. Ο πρώτος βοηθός, ο κύριος Βρούζος, ο οποίος έχει ανακόψει ένα-δυο αμφισβητούμενες. Τώρα βέβαια να πούμε ότι όπως είναι η δικιά μας κάμερα αυτή τη στιγμή το κέντρο του γηπέδου, δεν μπορούμε ούτε να πάρουμε θέση, έτσι είναι ξεκάθαρο αυτό. Και υποτίθεται ότι είναι αυτός που έχει την ευθεία σε αυτές τις περιπτώσεις, άρα καλή την πίστη, θα πούμε ότι κάνει τη δουλειά του. Τώρα μερικές φορές βέβαια, επειδή γίνονται και πολλά γρήγορα. 32ο λεπτό της συνάντησης, σταματάνε και οι παίκτες να πιούν και λίγο νεράκι. Εδώ δικτυωμένος από τον Νίκο Σαλέπη, φίλες και φίλοι, όπου το tricalola.gr προσπαθεί, έτσι, κυρίως με την υπερπροσπάθεια που γίνεται από τον Νίκο Σαλέπη με την κάμερα και με όλα αυτά, να έχουμε και στο χώρο του αθλητισμού πλήρη κάλυψη, όπως βέβαια και σε όλα τα γεγονότα. Εντάξει, εμείς είμαστε η βοηθητική της υπόθεσης. Νομίζω ότι η μεγάλη δουλειά είναι από τον Νίκο του Σαλέπη, που είναι η ψυχή του tricalola.gr
και είναι το site το οποίο εσείς το φτάσατε έτσι να είναι όχι μόνο όσο αφορά το επαρχιακό, αλλά θα λέγαμε έτσι από πανελλήνια μπροστά με την δική σας αγάπη και βέβαια και την δική μας προσπάθεια, Νίκο, έτσι, το ένα χέρι νίβει το άλλο. Κίνηση τώρα, για να δούμε πάλι στο παιχνίδι μας. Εδώ τα Τρίκαλα με τον Τσάρα, ο οποίος θέλει να κερδίσει πρώτο χρόνο. Πέφτουν κορμιά, θα λέγαμε, στο γήπεδο. Ράντι θα δοκιμάσει το σούτ. Άρισε και αυτό. Ράντι. Ωραίο, δοκίμασε το πόδι του. Εκεί βέβαια δεν απειλήθηκε ο τερματοφύλακας στο 33, αλλά ήταν μια καλή στιγμή. Ο Ράντι λοιπόν δοκίμασε το πόδι. Και η μπάλα φύγει out. Βέβαια, το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι λαθών, αλλά για να μιλήσουμε για δικαιοσύνη, αλλά νομίζω ότι αυτή η εικόνα στα 33 λεπτά του out Τρίκαλα πραγματικά αδικείται από αυτό το 0-1. Θα έπρεπε τουλάχιστον να έχει ένα γκολ. Ναι, είναι μια ομάδα η οποία είναι αυτή που κλέβει τις εντυπώσεις μέχρι στιγμής, με πολλή διάθεση, με καλό προσανατολισμό στον αγωνιστικό χώρο, με ευκαιρίες. Για να δούμε λοιπόν τι θα μας επιφυλάξει η συνέχεια αυτού του φιλικού. Ο Γκέκας προς το παρόν δίνει συνέχεια. Πάλι ο Ράντι. Δείχνει να είναι παντού στο γήπεδο. Κίνηση. Εκεί θέλουν να απομακρύνουν οι παίκτες της Λάρισας. Ο Πάνος είναι αυτός που κατέβασε. Ψάχνει στήριγμα. Θα το βρει στον Μακρύδη Τσάρας. Κίνηση και το φάουλ βέβαια. Το οποίο έγινε από πίσω στην προσπάθεια του Τσάρα να παίξει γρήγορα. Έτσι λοιπόν ο Αντώνης Τσάρας και πέρυσι από τους σταθερούς του ΑΟ Τρίκαλα. Συνεχίζει και φέτος την ομάδα. Τσιμίκας. Γκόλιας, ο αρχηγός, Γκότοβος. Ο Γκότοβος που είναι γαμπρός στα Τρίκαλα, Νίκο, έτσι, να το βαλτινό ο σύζυγος. Άρα λοιπόν ήρθε η στιγμή, το πλήρωμα του χρόνου, να παίξει και στον τόπο καταγωγής της σύζυγος του. Κίνηση. Με τον Τσάρα, ο οποίος εδώ θα κάνει το φάουλ. Και εκεί δεν χρειάζεται, νομίζω ότι αυτά είναι η κοκορομαχία από τον Νίκο Καρανίκα, ο οποίος όμισε στον Τσάρα. Εδώ οι παίκτες οι οποίοι χωρίς λόγο δεν ήταν τόσο, φάνηκε, αλλά ο παίκτης της Λάρισας δεν έχει κάτι σοβαρό. Νομίζω ότι δεν χρειάζονται τόσες συντάσεις. Ήταν ο Δεσταντάν ο οποίος είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Έτσι λοιπόν, εδώ έχουμε αυτή την αψιμαχία που επαναλαμβάνω ήταν εντελώς περιττή από τον Νίκο τον Καρανίκα να πάει προς τον Τσάρα. Και εδώ ο διαιτητής ο οποίος προσπαθεί τώρα να ηρεμήσει τα πνεύματα, να κάνει τις παρατηρήσεις του. Επαναλαμβάνω, δεν υπήρχε κανένας λόγος για να υπάρξει τέτοια ένταση και μάλιστα σε επίσημα παιχνίδια αυτά τιμωρούνται. Αυτό λέει ο Δίτης, προσπαθεί να ηρεμήσει και τον Τσάρα και τον Καρανίκα. Δίνουν το χέρι οι δύο ποδοσφαιριστές να τελειώσει το θέμα και να δοθεί η συνέχεια στο παιχνίδι. Τα έχει αυτό το ποδόσφαιρο, αλλά επαναλαμβάνω, φιλικό παιχνίδι είναι. Θα υπάρχουν και τα μαρκαρίσματα. Από εκεί πέρα, εντάξει, μερικές φορές και οι παίκτες ξέρουμε όλοι ότι για να κερδίσουν πιο άνετα το φάουλ πέφτουν κάπου θετικά. Όχι ότι δεν υπάρχει φάουλ, αλλά ως εκεί. Λοιπόν, πάμε στο παιχνίδι μας. Γιουκαρίς για το Ράντι. Ράντι μένει όρθιος, προσπαθεί το φάουλ. Ο Ράντι, ο οποίος συνεχίζει να ταλαιπωρεί τους παίκτες της ΑΕΛ. Ο ΑΕΛ πάντως προηγείται με τον γκολ του Νούνιτς από το 9-1-0. Είμαστε στο 36ο λεπτό. Έχουμε μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. Γκότοβος. Τώρα πιέζουν ψηλά οι παίκτες της Λάρισας και θέλουν να κρατήσουν κατοχή οι παίκτες του ΑΟ Τρίκαλα. Η μπάλα θα πάει πίσω στον Ταΐρη. Ταΐρης ψάχνει τώρα με κάποια μακρινή μεταβίβαση να βρει προς τον Πάνο. Είναι η μπάλα, ο Πάνος θα πάρει. Ράντι, κίνηση, τρέχουν οι παίκτες των Τρικάλων και το πλάγιο out. Εκεί ήταν ο Τσιμίκας, αλλά ήταν και καλή η προβολή από την πλευρά του Μπαλά, ο οποίος δεν άφησε περιθώριο στον παίκτη των Τρικάλων. Τώρα Τσάρας αλλάζει παιχνίδι για τον αρχηγό του, τον Γκόλια. Γκόλιας, Τσάρας, κίνηση, Τσιμίκας. Προς τον κρατάνε οι παίκτες τώρα των Τρικάλων με τον Ράντι, ο οποίος θέλησε να περάσει, δεν μπόρεσε προς τον Πάνο. Γιουκαρίς βγήκε στο μαρκάρισμα, κίνηση με τον Ράντι πάλι, ο οποίος ψάχνει στήριγμα, μπάλα πίσω στον Βαγγέλη Γκότοβο. Γκότοβος, Σιμελίδης, δεν βγήκε το... Εκεί επιμένουν τώρα οι παίκτες των Τρικάλων. Εδώ, ένα αχρίαστο φάουλ.
αυτό που λέμε από τον Ντε Σαντάνο, εδώ ήταν στην ψύχρα και νέα πηγή ένταση και εδώ δεν χρειάζεται, όπως λέγαμε πριν και για τον στην περίπτωση του Καρανίκα, και εδώ νομίζω ότι δεν χρειάζεται πάλι έτσι ένταση. Πολλά νεύρα από αυτό το μαρκάρισμα πάνω στον Τσιμίκα. Και εδώ λοιπόν προσπαθούν να ηρεμήσουν την κατάσταση οι διαιτητές. Ο Γκόντοβος θα δεχθεί την κίτρινη κάρτα. Φαντάζομαι και κάποιος από την Λάρισα και αυτός. Αυτό είναι το σωστό για να έρθει ηρεμία στο παιχνίδι. Ο κύριος Φώτης, ο οποίος έριξε την κίτρινη κάρτα στον Γκόντοβο. Φαντάζομαι ότι και σε κάποιο παίκτη της Λάρισας, όχι, δεν έχετε διαπρόθεση, αν και μονός καυγάς δεν γίνεται. Τέλος πάντων, είπαμε ότι ναι μεν φιλικό το παιχνίδι, αλλά υπάρχουν και στιγμές έντασης. 38 λεπτό, Τρίκαλα Λάρισα στο 0-1 και το φάουλ τώρα για την ομάδα του ΑΟ Τρίκαλα με τον Γκόντοβο Ράντι, ο οποίος προσπάθησε να φύγει εκεί, δεν είχε άλλη επιλογή Γκόλκιτς, ο οποίος τον ανέτρεψε. Έτσι λοιπόν έχουμε αυτό το φάουλ σε καλή θέση στο 31ο λεπτό της συνάντησης, με το σκορ να είναι εδώ και με τον Αλέξη τον Κούγια. Υπάρχει και εδώ μια πηγή έντασης με το μεγαλομέτωχο της ΑΕΛ, αλλά σε λίγο αυτά, Νίκο, τώρα προηγείται το φάουλ σε καλή θέση. Για να δούμε, ο Γκόλιας έχει βάλει στην καριέρα του πολλά γκολ από εκείνη την συγκεκριμένη φάση. Για να δούμε λοιπόν, στο 39 είναι και ο Ράντι, ο Γκόλιας έχει το αριστερό πόδι, ο Ράντι το δεξιό. Ο Γκόλιας, αλλά η μπάλα δεν ανησυχεί τον Νέστορα Γκέκα, βλέπει την μπάλα να φεύγει πάνω από την εστία του. Ο μεγαλομέτωχος της Λάρισας, ο κύριος Κούγιος, ο οποίος βρίσκεται στην πλευρά λίγο έξω από τα επίσημα, έτσι είναι άλλωστε από τους ανθρώπους που θέλει έτσι να είναι, να απολαμβάνει το ποδόσφαιρο έστω και σε φιλικό επίπεδο. Εντάξει, έτσι είναι το ποδόσφαιρο, δεν υπάρχει κάτι το σημαντικό. Επιστρέφουμε στο 40, αλλά 5 λεπτά για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, σε αυτό το φιλικό παιχνίδι που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όσον αφορά τη διάθεση που δείχνουν οι ποδοσφαιριστές. Η Λάρισα είναι αυτή που προηγείται με ένα 0 με τον γκολ του Νούνιτς από το 9, αλλά ο ΑΟ Τρίκαλα σε αυτά τα 40 λεπτά είναι η ομάδα που έχει κερδίσει τις εντυπώσεις. Είχε 4 ευκαιρίες, ένα δοκάρι και γενικότερα πολύ διάθεση και το χειροκρότημα που έχει κερδίσει από τους φιλάθλους. Το μόνο που λείπει από τον σημερινό ΑΟ Τρίκαλα είναι τον γκολ. Δεν θα έρθει ούτε τώρα, ο Μακρύδης έτρεξε, αλλά η μπάλα είναι πλάγια για την ομάδα της Λάρισας. Το πλάγιο λοιπόν με το μαρκαρίσματα ψηλά, έχουμε μπει στο τελευταίο πεντάλεπτο. Τώρα θα δούμε στο δεύτερο ημίχρονο. Συνήθως στο δεύτερο ημίχρονο ο ρυθμός πέφτει γιατί γίνονται αρκετές αλλαγές από τους προπονητές. Για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή των προπονητών. Εδώ ένα σκληρό φάουλ στο χώρο του κέντρου για την ομάδα των Τρικάλων, το οποίο κέρδισε ο Γιούκαρης. Γιούκαρης, ο οποίος κέρδισε αυτό το φάουλ. Ο Γκόντοβος πάλι πάει με ηρεμία. Βλέπουμε ότι ο ΑΟ Τρίκαλα ψάχνει τον γκολ της ισοφάρισης. Υπάρχει διάθεση, βέβαια. Είπαμε ότι η Λάρισα, η οποία βρίσκεται στο τέλος της προετοιμασίας, με τον ΑΟ Τρίκαλα να είναι στην αρχή. Και αυτό φάνηκε και στον γκολ του Νούνιτς, ο οποίος έφυγε με ταχύτητα και από την πλάτη της άμυνας των Τρικάλων και πλάσαρε τον τερματοφύλακα για το 0-1. Για να δούμε τώρα, επιμένουν πάλι οι παίκτες των Τρικάλων με τον Μακρύδη. Γιουκαρής προς τον Γκόλια και πάλι η μπάλα κόντραρε. Σημελίδης θέλει να μείνει όρθιος, προσπαθεί να βρει κάποιο στήριγμα, κάνει την προσποίηση. Πολύ ωραία προσπάθεια για τον Μακρύδη, πολύ ωραία προσπάθεια. Βγήκε ο Γκέκας, εκεί ήταν λίγο πιο δυνατή η μεταβίβαση της μπάλας προς τον Μακρύδη, ο οποίος έκανε την κίνηση και το έδωσε το περιθώριο στον Γκέκα να βγει να μπλοκάρει, με το 0-1 να παραμένει και τον ΑΟ Τρίκαλο, ο οποίος πιέζει για να φτάσει στην ισοφάριση, δεν τα έχει καταφέρει. Ο Τσάρας πήρε με ωραίο τρόπο την κατοχή. Ράντι ψάχνει στήριγμα, έχει κλειστεί από δύο, παρόλα αυτά με εξαιρετικό τρόπο βρίσκεται τον Τσάρα. Κίνηση τώρα με τους παίκτες των Τρικάλων να βγάζουν τα τριγωνάκια τους, να κερδίζουν χειροκρότημα για τον τρόπο παιχνιδιού.
σε αυτά τα 42 λεπτά ένα ΣΑΟ Τρίκαλο ο οποίος πραγματικά αδικείται που βρίσκεται πίσω στο σκορ, αλλά επαναλαμβάνω έτσι είναι το ποδόσφαιρο, το γκολ είναι αυτό το οποίο μετρά. Τσιάρας για τους παίκτες των Τρικάλων τώρα που θέλουν να αναπτυχθούν πάλι από αριστερά. Κίνηση από το Μακρύδη, Σιμελίδη, η μπάλα θα πάει στον Κόλια, ζυγίζει για τη σέντρα, περνάει από όλους. Να λοιπόν δεν βρέθηκε κάποιος εκεί για να γίνει επιλογητικός. Ο Ράντι με πολύ πάθος, με εξαιρετικό τρόπο παιχνιδιού, ο Ράντι επιμένουν και των Τρικάλων πίεση για να κερδίσουν το κορνερό, το πλάγιο out και όλο το γήπεδο όρθιο. Τους αρέσει αυτό που βλέπουν από τον ΑΟ Τρίκαλα σε αυτά τα 43 λεπτά. Έχουμε πολύ καιρό να δούμε τόσο ενθουσιασμό από την κερκίδα. Αλλά αυτό οφείλεται στον τρόπο που παίζει η ομάδα των Τρικάλων παρά το γεγονός ότι βρίσκεται πίσω στο σχόρ. Μακρύδης κράτησε, Γιουκαρίς κίνηση με τον Τσάρα και πάλι κατοχή Θεολόγου, αλλάζει με τον Κότοβο, τώρα βλέπετε έχει κλείσει στα καρέ την Λάρισα ο Τρίκαλα, αλλά αυτό φέρνει ως αποτέλεσμα να γίνει το λάθος για να φύγουν, να ξεδιπλωθούν από με ταχύτητα τώρα οι παίκτες των Τρικάλων με τον Φριώνη όρθιος και πέναλτι. Όχι βέβαια, ο διαιτητής είναι μια ανάσα από τη φάση. Αν και έκανε την κίνηση Νίκο έτσι προς το, προς το τέτοιο, αλλά ήταν πολύ κοντά, ήταν στο ένα μέτρο. Έτσι δεν υπήρχε καμία περίπτωση να ξεγελαστεί εκεί ο... Πάντως θεωρώ ότι η Λάρισα δεν δείχνει το πρόσωπο της μέχρι στιγμής. Η Λάρισα δείχνει το πρόσωπό τους ή το ότι είναι πολύ πολύ καλύτερος και δεν μπορεί να... Ναι, απλώς να θυμίσουμε ότι η Λάρισα ας πούμε τους λεγόμενους, το σύνολο των λεγόμενων βασικών τους χρησιμοποίησε χθες στην Ξάνθη. Βέβαια και πολλά παιδιά από αυτά που είναι σήμερα εδώ στα Τρίκαλα διεκδικούν θέση βασικού και θα έλεγα ότι είναι ένα κλασικό φιλικό παιχνίδι για την ΑΕΛ, δηλαδή ένα παιχνίδι όπου ο Σωτήρης Αντωνίου προφανώς θέλει να έχει άποψη για όλο το ρόστερ. Νομίζω αυτό είναι, δηλαδή και το χθεσινό παιχνίδι στην Ξάνθη και το σημερινό εδώ στα Τρίκαλα είναι για να ολοκληρώσει την άποψή του, γιατί για τον προπονητή της Λάρισας τα ψέματα τελείωσαν, το πρωτάθλημα ξεκινά. Έτσι για τα Τρίκαλα και για τη Football League έχουμε ακόμα ένα μήνα και... Για να δούμε τελευταίες στιγμές, έχουμε πίσω το τελευταίο λεπτό. Ο Πάνος δεν είναι σε θέση offside, για να δούμε αν σημαδέψει σωστά, δεν σημάδεψε. Χθες τον γκολ. Μόνος του ο Πάνος. Μεγάλη ευκαιρία, μία ακόμα τεράστια ευκαιρία για να σοφαρίσει. Έκανε το πλασέ ο Πάνος μόνος, την μπάλα out, πήγε πολύ πλάγια. Εδώ μία ακόμα πολύ πολύ μεγάλη ευκαιρία. Ναι. Πολύ ωραίος, είναι κρίμα που όπως όλα δείχνουν το ημίχρονο μάλλον θα τελειώσει χωρίς γκολ για την ομάδα των Τρικάλων και μάλιστα να βρίσκεται πίσω στο σκορ με αυτό το γκολ το οποίο δέχτηκε στο 9 από τον Νούνιτς. Ένα ΣΑΟ Τρίκαλο όμως ο οποίος πραγματικά έχει, θα έλεγα, εντυπωσιάσει με την παρουσία του σε αυτό το πρώτο ημίχρονο του φιλικού. Λείπει μόνο τον γκολ. Για να δούμε. Και συνεχίζει αυτό που λέγαμε για το λόγο του αληθές. Προσπαθούν να παίξουν με ταχύτητα. Εδώ θέλουν να δυσκολέψουν τον Γκέκα, ο οποίος παίζει πάρα πάρα πολύ ρυψοκίνδυνα. Το επιτρέπει, αν θέλουμε, το γεγονός ότι πρόκειται για φιλικό. Και ο Τσάρας επιμένουν οι παίκτες των Τρικάλων. Ψάχνουν τον γκολ της σοφάρισης, μήπως έρθει πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Για τον Ράντι, η μπάλα κόντραρε πλάγιο για την ομάδα των Τρικάλων. Έχουμε μπει στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Δεν ξέρω αν θα κρατηθεί, φαντάζομαι, ένα λεπτό ή καθόλου. Θα δούμε. Γιατί παίζουμε το αυτό το πρώτο λεπτό. Η μπάλα είναι τώρα στον Σιμελίδη. Ναι, είμαστε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Εδώ φωνάζουν για τράβηγμα, αλλά ο διαιτητής λέει ότι όλα έγιναν νόμιμα. Με τον Φριώνη να θέλει να παίξει με ταχύτητα και βρίσκει τον. Την μπάλα κόντραρε για το κόρνερ για τη Λάρισα. Αυτό είναι το μόλις το πρώτο κόρνερ και για τη Λάρισα. Ήταν η προσπάθεια που έγινε από τον Σαντάνα. Ο Σαντάνα, ο οποίος θα πάει και ο ίδιος για να το εκτελέσει. Ενώ σε λίγο συμπληρώνουμε το ένα λεπτό των καθυστερήσεων. Ο ΑΟ Τρίκαλα βρίσκεται πίσω στο σκορ από τη Λάρισα με 0-1 με τον γκολ το οποίο σημείωσε στο ένα το λεπτό ο Νούνιτς. Αλλά είναι μαγική εικόνα αυτό το 0-1, γιατί ο Τρίκαλα, εκτός από το γεγονός ότι είχε σοφαρίσει, είχε δοκάρει στο 10 μέτρων Σιμελίδη, είχε και άλλες σημαντικές ευκαιρίες. Για να δούμε στο κόρνερ τώρα με τον Ταΐρη, ο οποίος δεν μπόρεσε να διώξει. Τέλος, 0-1 το πρώτο ημίχρονο. Κυρίες και κύριοι, το Τρίκαλα όλα θα σας προσφέρει σε λίγο και το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης. Πάμε λοιπόν στην ανάπαυλα και επιστρέφουμε.